Η Νέα Δημοτική Αρχή έχει καλέσει, έχουμε ξαναβρεθεί, δεν είναι η πρώτη φορά που βρισκόμαστε. Απλά πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι γίνονται πολύ μεγάλες αλλαγές στην αυτοδιοίκηση και στον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης κυρίως. Είναι κάτι πρωτόγνωρο για όλους. Αυτή την αφορμία που όλοι σήμερα εμείς εδώ έχουμε, την έχουμε και σε άλλους Δήμους. Ο κάθε Δήμος πολλές φορές λειτουργεί και διαφορετικά. Προσπαθούμε να συνδεθούμε λίγο και με τους άλλους Δήμους και με το Υπουργείο, πώς θα προχωρήσουμε από εδώ και πέρα. Να είμαστε νόμιμοι, να είμαστε σωστοί, αλλά να κοιτάξουμε και την ουσία. Δηλαδή, να μπορέσουμε να έχουμε καθαριστικά την επόμενη μέρα, όπως και ο Δήμος έχει καθαριστικά. Γιατί το λέω τώρα, αυτό είναι σημαντικό, ας μείνω στα καθαριστικά. Η σύμβαση προϋπήρχε. Ο Δήμος Κοζάνης και οι οικονομικές υπηρεσίες είπαν πριν και τις σχολικές επιτροπές ότι κοιτάξτε, πρέπει να υπάρχουν οι συμβάσεις, γιατί θα υπάρξει μία μετάβαση, ένα μεταβατικό κενό, ας το πούμε, το οποίο θα πρέπει να λειτουργούν κάποια πράγματα όπως λειτουργούσαμε και πριν. Και γιατί όχι και καλύτερα. Επειδή λοιπόν αλλάζουν και οι διαδικασίες, για τα καθαριστικά, για παράδειγμα, υπάρχει ένα ποσό για την πρωτοβάθμια 58.000, αν θυμάμαι καλά, και 19 και κάτι, 20.000 σχεδόν για τη δευτεροβάθμια, που είναι λιγότερα τα σχολεία, υπόλοιπο, για να μπορέσετε να μην μείνετε από καθαριστικά. Δηλαδή, μπορείτε να πάρετε τα καθαριστικά που σας αναλογούν, γιατί υπάρχει με πίνακα πολύ συγκεκριμένο, σύμφωνα με τα τετραγωνικά, όπως προϋπήρχε και από την πρωτοβάθμια τότε. Άρα λοιπόν και από το τμήμα είναι κάτι διαφορετικό. Και από εκεί και πέρα, εάν δούμε ότι κάτι άλλο χρειάζεστε ή κάτι δεν φτάνει ή κάτι περισσεύει, εδώ είμαστε να το συζητήσουμε στην πορεία, αλλά η ουσία είναι να μην μείνετε χωρίς καθαριστικά. Και αυτό δεν θα συμβεί στο Δήμο. Δηλαδή είναι σε ισχύ η σύμβαση. Είναι σε ισχύ, βεβαίως. Βεβαίως είναι σε ισχύ. Με συγχωρείτε λίγο. Ενημερώνω. Είναι σε ισχύ. Σας είπα και τα ποσά ακόμη που υπάρχουν και μπορείτε να πάρετε από εκεί τα υλικά που θέλετε. Απλά να αποκτήσετε. Τι πόσο κάνει αυτό το πράγμα. Αν θέλετε να κρατήσετε τις ερωτήσεις για μετά, να τελειώσω λίγο να τοποθετηθώ και ό,τι απορίες έχετε και ό,τι ερωτήσεις έχετε, εδώ έχουμε και τους αρμόδιους αντιδημάρχους για να μπορέσουμε να λύσουμε όλα μας τα θέματα. Εγώ βέβαια πρέπει καταρχάς να σας ευχαριστήσω που είστε όλοι εδώ σήμερα και βλέπω και την κατανόηση που υπάρχει και σε όλη την Ελλάδα υπάρχει αυτή η κατανόηση και από τους διευθυντές, από τους καθηγητές γενικότερα, γιατί όντως είναι μια μεγάλη αλλαγή και μάλιστα μια αλλαγή η οποία πολλές σε πολλά σημεία είναι και άμαρχη. Δεν έχει δηλαδή μελετηθεί επακριβώς πώς θα γίνονται κάποια πράγματα. Άρα λοιπόν, πολλές φορές ο κάθε Δήμος κατά το δοκούν και σύγχρονα βέβαια έχοντας ως Ευαγγέλιο τον νόμο, την νομοθεσία και αυτά που έχουμε ζητήσει από το Υπουργείο να μας αποστείλουν ερωτήματα, όσα μας αποστείλανε, περπατάμε με αυτούς τους ρυθμούς. Εγώ γι' αυτό θέλω να σας ευχαριστήσω, γιατί βλέπω την υπομονή σας, αλλά βλέπετε επίσης και το τι ακριβώς κάνει ο Δήμος, ίσως φέτος και για πρώτη φορά. Έχουμε μπει μέσα στα σχολεία, σε 30 σχολεία, έχουν βαφεί πάνω από 120-150 αίθουσες, που δεν έχει ξαναγίνει σε ένα χρόνο αυτό. Απλά είναι κάποιες εργασίες που θα πρέπει να γίνονται μόνο καλοκαίρι που είναι στα σχολεία. Και κάποιες άλλες εργασίες που θα γίνονται όλο τον υπόλοιπο χρόνο ή κάποιες άλλες εργασίες που θα γίνονται τα Χριστούγεννα με το Πάσχα, που είναι κλειστά επίσης στα σχολεία. Δεν μπορούσε πριν ο Δήμος να εξυπηρετήσει, διότι υπήρχαν σχολικές επιτροπές, είχε μια άλλη λειτουργία, ο Δήμος Κοζάνης είχε έναν υδραυλικό για όλα τα σχολεία σας. Δεν είχε κανένα σιδερά, δεν είχε κανέναν μαραγκό. Σκεφτείτε λίγο, έστω σε αυτά τα 30 σχολεία που έχουμε μπει, βέβαια οι μαραγκοί έχουν μπει σχεδόν σε όλα τα σχολεία του Δήμου, πόσες εργασίες έχουν γίνει, χωρίς προϋπολογισμό από την αρχή του έτους για 3,5 μήνες σχεδόν, και με διαγωνισμούς που τρέχουν και βάζουμε διαγωνισμούς, βγάζουμε καινούριους για να μπορέσουμε να έχουμε τα απαραίτητα υλικά για να προχωρήσουμε και στις εργασίες αυτές των σχολείων.
Επίσης, μου δίνετε μια ευκαιρία, θα ήθελα να ευχαριστήσω και την κυρία Κύρια και τον παλιό μου καθηγητή, τον Παπαθήμιο, τον Γιώργο, γιατί όλο αυτό το διάστημα, και συνεχίζουμε, έχουν κάνει μια πολύ καλή δουλειά ως προς και την καταγραφή των αιτημάτων, αλλά επίσης έχουν λύσει και άμεσα θέματα και προβλήματα που υπήρχαν στα σχολεία και πολλές φορές χρόνια προβλήματα. Θα σας πω μόνο ένα απλό παράδειγμα. Στο σχολείο της Καρυδίτσας, ενώ υπήρχε μια μελέτη των 70.000 ευρώ για να γίνουν οι τουαλέτες, μας κόστησε στο Δήμο μηδέν. Μηδέν. Και μας κόστησε μηδέν γιατί πλέον έχουμε το προσωπικό που χρειάζεται, τα υλικά, ο Σύλλογος Γονών και Κυβεμών μαζί με τον Πολιτιστικό Σύλλογο συμβουλευθήκανε, αγοράσαν κάποια υλικά και εμείς πήγαμε και βάλαμε και κάτι βέβαια ό,τι μπορούσαμε, αλλά βάλαμε και το προσωπικό για να τα φτιάξουμε. Μέσα σε μια εβδομάδα, 10 μέρες λοιπόν, έχουμε 5 τουαλέτες καινούργιες που ήταν ένα αίτημα 10 ετών. 10 ετών. Αυτό λοιπόν θα γίνει και σε άλλα σχολεία. Τα γνωρίζουμε τα προβλήματα και στα Κύλλα και παντού. Εγώ αυτό που ζητάω είναι την υπομονή σας, μια καλή συνεννόηση, να ξέρετε ότι είμαστε κοντά. Εννοείται ότι θα υπάρξουν προβλήματα, αλλά εδώ είμαστε για να τα λύσουμε. Για παράδειγμα, ρωτήσατε για την παγία και πολύ σωστά. Η νομοθεσία τι λέει, 500 ευρώ να υπάρχει η παγία. Εάν τελειώσει σε 3 μέρες, ο Δήμος πρέπει να έχει πάλι 500 ευρώ μέσα. Το θέμα είναι όμως τι παίρνουμε, τι αγοράζουμε από την παγία. Δεν μπορούμε να αγοράζουμε, για να έρθω και στο επόμενο θέμα, ό,τι θέλουμε. Θα πρέπει όμως, εφόσον τώρα τις εργασίες τις κάνει ο Δήμος, γιατί αναγκαστικά οι σχολικές επιτροπές είναι στο Δήμο και έχει μια άλλη λειτουργία και μια άλλη διαδικασία, δεν έχει fast track διαδικασίες όπως ήταν παλιότερα. Μακάρι να υπήρχαν fast track διαδικασίες και στο Δήμο. Στους Δήμους μάλλον. Στις σχολικές επιτροπές ήταν πιο ευέλικτες. Έτσι λοιπόν, τα αιτήματά σας θα εξυπηρετούνται από το Δήμο και ο νόμος λέει το εξής, ότι στις παγίες που θα έχετε των 500 ευρώ θα είναι κάτι για πολύ έκτακτο ή για κάτι το οποίο δεν προβλέπεται από το Δήμο Κοζάνης. Σε σύμβαση, ακριβώς. Άρα λοιπόν τι είπαμε να κάνουμε, θα μας το πει εδώ και ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, σε κάποια πράγματα που δεν έχουμε συμβάσεις, που δεν υπάρχουν, δεν προβλέπονται ή μπορεί να γίνουν καιρό γιατί δεν υπήρχαν ποτέ. Δηλαδή, να σας πω ένα απλό παράδειγμα, σίδερα δεν υπήρχαν στο Δήμο Κοζάνης ποτέ. Σύμβαση. Υπήρχαν όμως ενδεχομένως στον ΟΑΠ, υπήρχαν ενδεχομένως στην Πρωτοβάθμια, υπήρχαν ίσως σε άλλες σε νομικά πρόσωπα. Ο Δήμος δεν έχει ποτέ. Άρα εδώ είναι κάτι καινούργιο, αυτό και για το Δήμο. Οπότε έχει ενταχθεί και αυτό για να μπορούμε να έχουμε σίδερα να κάνουμε κάποιες εργασίες στα σχολεία. Φέτος, αυτό πρέπει να πω γιατί είναι πολύ σημαντικό, δώσαμε προτεραιότητα στα σχολεία. Δηλαδή δεν γίνανε εργασίες όσες θα θέλαμε έξω σε εξωτερικούς χώρους, ακόμη και σε δημοτικά κτίρια, αλλά προτιμήσαμε να ασχοληθούμε κατά 90% με τα σχολικά κτίρια. Έχουμε πει πολλές φορές και το έχω πει και σε αυτή την αίθουσα και πάλι μαζί το έχουμε πει, ότι για μας προέχει η ασφάλεια των μαθητών και των δασκάλων και καθηγητών εννοείται, όλου του προσωπικού. Άρα λοιπόν για εμάς αυτό είναι προτεραιότητα. Και ανακαλύψαμε και το είδαμε ότι υπήρχαν πολύ σοβαρές ελλείψεις.